Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή SBC Energy, μοναδική γύρω από τον κλάδο της ενέργειας, από το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, το SBC. Τελευταία προεκλογική εκπομπή. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να κάνουμε πλέον άλλους λογαριασμούς. Εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον Θοδωρή τον Παναγούλη, διευθυντή του Energy Press. Καλησπέρα, Θόδωρε. Και θα ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματά μας με πολιτική εσάνς περισσότερο και κυρίως κάποιες δηλώσεις μας έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ πολλών άλλων στον τομέα της ενέργειας, για το τι θα γίνει για τους διαγωνισμούς για τη μεταφορά πετρελαίων και τη διασύνδεση της Κρήτης. Είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Είμαστε, όπως καταλαβαίνεις, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Εμείς απλά τα καταγράφουμε προεκλογικά. Ξέρουμε πάντα ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μετεκλογικά αλλάζουν όλα. Έτσι. Πρέπει να κρατάμε λοιπόν, ας πούμε, πάντοτε μια απόσταση, ακριβώς επειδή μιλάμε για κουβέντες που λέγονται, ας πούμε, στη μέση, όχι στη μέση, στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε όμως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάποιες, ας πούμε, τοποθετήσει στελεχών του, όχι κεντρικά, όχι ανακοινώσει, ας πούμε. Τοποθετήσει όμως στο πλαίσιο της προεκλογικής, ας πούμε, καμπάνιας. Και όσον αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων, και όσον αφορά καλά, βεβαίως έχουμε. Με βάση τα νέα δεδομένα των τιμών του πετρελαίου. Έτσι. Ναι, βεβαίως έχουμε για τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό το έχουμε πει, το ξέρουμε, είναι και κάτι που είναι. Ακουμπάει σε πιο πάγιες, θα λέγαμε, ας πούμε, πολιτικές γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Προαπαιτούμενο από την Τρόικα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι όμως, ας πούμε, μια αντίληψη που το θέμα των αποκρατικοποιήσεων και οι ενεργειακές, όπως και οι υπόλοιπες αποκρατικοποιήσεις, συνολικά αντιμετωπίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως για την υπόθεση, επί παραδείγματι, των ερευνών υδρογονανθράκων, δεν είχαμε μέχρι σήμερα την απόλυτη έτσι, τοποθέτηση ότι θα σταματήσει τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και ο οποίος, να πούμε, αφορά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα και έχει το Μάιο λήξη. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σταματήσω αυτό το διαγωνισμό και θα αλλάξω τους όρους, τις προδιαγραφές των συμβάσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό, με ποιες συμβάσεις δηλαδή, θα έρθεις μετά σε συμφωνία με όποιον θεωρηθεί ότι είναι ο πλειοδότης. Θα αλλάξω λοιπόν το περιεχόμενο των συμβάσεων και θα πάω σε νέους διαγωνισμούς. Το ωραίο και το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο ισχυρίστηκε και ο κύριος Αποστόλης Αλεξόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και πάλι υποψήφιος στη δεύτερη Αθηνών, ήταν αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Αυτό που ισχυρίστηκε είναι ότι και για τον διαγωνισμό που τελειώνει στις 6 Φεβρουαρίου, τώρα σε μια εβδομάδα, και αφορά τις τρεις περιοχές που είχε ζητήσει η Ιταλική ΕΝΕΛ προς έρευνα, δηλαδή είναι στη Δυτική Ελλάδα, ότι και για αυτές θα σταματήσει ο διαγωνισμός. Το λέω ότι έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, και είναι πιο πικάντικο, διότι όπως είπαμε, είναι αμέσως μετά, μόλις αναλάβει η νέα κυβέρνηση, προεξοφλούμε και εμείς τώρα ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως μιλάμε πάντοτε με τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε με βάση τη συνέχεια του κράτους. Θεωρούμε πάντα ότι κάτι που έκανε κάποιος, ότι πρέπει να το αλλάξουμε εμείς, χανόμαστε, χάνουμε χρόνο και το καθεξής. Και ειδικά στην περίπτωση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα χαμένη στο τομέα των επενδύσεων. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά μετεκλογικά. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει εντάσσεται σε αυτό το προεκλογικό κλίμα. Την παρέμβαση, τους κεραυνούς του ΣΕΒ προς τη ΔΕΗ, αφανίζεται τη βιομηχανία. Ναι, timing να δούμε λίγο. Και τη στόχευση από την πλευρά του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ναι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της διευθέτησης του τρόπου με τον οποίο η ΔΕΗ θα τιμολογεί το ρεύμα που δίνει στην υψηλή τάση, μιλάμε για τις 30-32 ας πούμε, μεγάλες ενεργοβόρους βιομηχανίες. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια απόφαση πρόσφατη της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ που λέει ότι θα κάνω κάποιες εκπτώσεις. Επειδή αυτό κινδυνεύει να θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κρατική ενίσχυση, επειδή είναι, το είχαμε πει και άλλη φορά στην εκπομπή, Λουκά, θυμάσαι, επειδή είναι έκπτωση επιπαγίου τιμολογίου, μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Και αυτό να φέρει πίσω όλη την διαδικασία και άρα όλη την προσπάθεια μείωσης. Αν είχε μειωθεί το τιμολόγιο. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΣΕΒ και λέει, προσέξτε, διαπραγματευτείτε σοβαρά με τις επιχειρήσεις μία προς μία, γιατί έτσι επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγμάτευση με μία προς μία της επιχειρήσης και διαμόρφωση τιμολογίου με βάση το ενεργειακό προφίλ της κάθε μίας. Αυτό έρχεται λοιπόν ο ΣΕΒ και λέει: προσέξτε, μην καταστρέφετε τη βιομηχανία, μην δημιουργείτε συνθήκες αβεβαιότητας. Αντίθετα, διαπραγματευτείτε σοβαρά με μία προς μία και καταλήξτε σε τιμολόγια που να είναι βιώσιμα και ανταγωνιστικά. Από τις προηγούμενες εκπομπές ότι η Τρόικα έχει ζητήσει τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς υπάρχει και αυτή η στρέβλωση εδώ. Δηλαδή,
Έχει σε υψηλή τιμή την κιλοβατόρα και έρχεσαι και επιδοτείς. Κάτι το οποίο είναι πέρα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα να αυτό το είναι το επικίνδυνο σημείο. Ακριβώς. Και να βάλουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εκκρεμεί και η υπόθεση της αλουμίνιων. Και αυτή σωστά. Δεν είναι άσχετη. Να πω εγώ, ας πούμε, ότι ο ΣΕΒ για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση έχει και επιτροπή ενέργειας μέσα στην σύνθεσή του, στην οποία συμμετέχει και ο κύριος Μητυλινέας. Τεράστιο το θέμα του επιχειρήν γύρω από την ενέργεια και το τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι πολιτικό, οικονομικό, έτσι. Επιχειρηματικό έτσι, και όλα έτσι. Τα σχετικά. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, η ηλεκτροπαραγωγή αρνούνται να πληρώσουν τη ρήτρα take or pay για το αέριο. Πάλι μέσα σε προεκλογικό κλίμα. Δηλαδή, βλέπουμε έχουν. Τοποθετούνται. Εκεί που βλέπαμε ότι υπήρχαν κάποιες ισορροπίες που τηρούνταν τους προηγούμενους μήνες, τώρα λέει έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Ναι, διότι ξέρουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η ΔΕΠΑ, επειδή δεν κατανάλωσε, δεν απορρόφησε τις ποσότητες που έχει συμβολιοποίηση με την ρωσική Gazprom, κινδυνεύει, αυτό το λέει η σύμβασή της με τους Ρώσους, να πληρώσει ρήτρα take or pay για εκείνο το ποσοστό της συμφωνησίθησας ποσότητας που δεν απορρόφησε. Αυτό, εάν το πληρώσει η ΔΕΠΑ, η οποία διεκδικεί από τους Ρώσους, να της δοθεί τέλος πάντων μια δυνατότητα να μην το πληρώσει φέτος, να απορροφηθούν οι ποσότητες τα επόμενα χρόνια κτλ. Είναι σε κουβέντα. Αν το πληρώσει όμως η ΔΕΠΑ, θα το μετακυλήσει το κόστος αυτό κατά αντιστοιχεία των συμβάσεων που έχει με τις ηλεκτροβιομηχανίες που απορροφούν φυσικό αέριο, θα το μετακυλήσει λοιπόν στους ηλεκτροβιομηχανούς να το πληρώσουν εκείνοι. Εδώ λοιπόν έρχονται και λένε οι εταιρείες οι οποίες, όπως ξέρεις, είναι οι πέντε μεγάλες ας πούμε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό, λένε ότι εάν τεθεί τέτοιο θέμα, θα πάμε πλέον σε διαιτησίες, θα πάμε σε νομικές κινήσεις, να αμφισβητήσουμε τις συμβάσεις και την υποχρέωσή μας να πληρώνουμε ρήτρα take or pay. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή οι επενδυτές στα αιωλικά πάρκα αναζητούν εγγυητικές επιστολές για να συνεχίσουν τα έργα. Έτσι. Ναι, μέσα σε ένα περιβάλλον λίγο δύσκολο. Και θα δούμε και σε κανένα δύο μήνες άλλο θέμα να το δούμε σε άλλες εκπομπές. Πόσο λαγιέ πλέον θα μπορεί να πληρώνει τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, ΑΠΕ μάλλον, δηλαδή όλα. Αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Πάμε να δούμε στο συγκεκριμένο το θέμα, τι έχει προκύψει. Εδώ με το συγκεκριμένο είναι το εξής, ότι από την πρώτη του χρόνου έχουν υποχρέωση οι μεγάλες, θα έλεγα, εταιρείες ΑΠΕ, γιατί οι μικρές που αφορούν τα φωτοβολταϊκά δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διάταξη. Οι μεγάλες αυτές που κυρίως, ας πούμε, εκμεταλλεύονται μεγάλα αιωλικά πάρκα, έχουν την υποχρέωση να μπουν και να δώσουν εγγυητικές επιστολές για έργα τα οποία τα έχουν στο πορτφόλιό τους και τα οποία έχουν πάρει όρους σύνδεσης και λέει, ας πούμε, το δίκτυο, ο ΑΔΜΙΕ, εάν δεν πρόκειται να το φτιάξεις, άφησέ το. Να το πάρει τη χωρητικότητα του δικτύου κάποιος άλλος. Εάν πρόκειται να το φτιάξεις, δώσουμε εγγυητική επιστολή για να είμαι εγώ σίγουρος ότι. Εδώ λοιπόν, ας πούμε, τρέχουν και δεν φτάνουν, γιατί μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να δώσουν τις εγγυητικές επιστολές. Είναι στη διαδικασία σε μια δύσκολη περίοδο και οι τράπεζες δεν δίνουν, όπως ξέρεις, λουγάκι από άλλες πλευρές της οικονομίας που παρακολουθείς. Δεν δίνουν τόσο απλά και εύκολα εγγυητικές επιστολές. Πρέπει να έχεις αντεγγύησεις. Πολλά έχει. Μη σου πω πάντοτε όλα τα λεφτά, ας πούμε, μετρητά. Πρέπει να είσαι απόλυτα φερέγγυος πλέον. Κάνουν λοιπόν, ας πούμε, ένα ξεσκαρτάρισμα τώρα οι εταιρείες στις αδειές τους να δουν ποιες, ας πούμε, αντέχουν και ποιες όχι για να δώσουν τα αντίστοιχα. Για το θέμα των ΑΠΕ πάλι, αλλά σε άλλο τομέα, στην βιομάζα και μάλιστα για εφαρμογές, αγαπητοί φίλοι, της βιομάζας στην βιομηχανία, έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη συνέχεια με τον κύριο Αρμόδιο Βοβό, που είναι μηχανολόγος μηχανικός και έχει εξειδικευτεί, είναι σύμβουλος ενεργειακός, και έχει εξειδικευτεί σε αυτή την πλευρά της ενεργειακής παρουσίας, δηλαδή την χρήση της βιομάζας από τις βιομηχανίες. Ας δούμε τη συνέντευξη. Επανήλθαμε, αγαπητοί φίλοι, στο στούντιο για να κάνουμε την συζήτηση που σας έχουμε προαναγγείλει με τον κύριο Αρμόδιο Βοβό. Καλώς ορίσατε, κύριε Βοβέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βοβός είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα των ΑΠΕ, αλλά ειδικά με τον τομέα της βιομάζας και ακόμα ειδικότερα με τη χρήση, ας πούμε, της βιομάζας στην βιομηχανία. Και επειδή έχουν ενδιαφέρον αυτά που έχει δει, ας πούμε, δουλεύοντας σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία θα έχει ενδιαφέρον και αυτά που θα μας πει. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, κύριε Βοβέ, ότι
με τη βιομάζα, σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε, ή με τα αιωλικά, δεν έχουμε μεγάλη, έτσι, θα λέγαμε, δραστηριοποίηση στον ελλαδικό χώρο. Ελάχιστη. Και στην μεγάλη βιομηχανία, δηλαδή πάνω από ένα μεγαβάτ, στη μεγάλη βιομηχανία, λέω, με συγχωρείτε, στη μεγάλη, ας πούμε, βιομάζα πάνω από ένα μεγαβάτ, επίσης, ας πούμε. Από ό,τι ξέρω, ξεκίνησε τώρα μάλλον το πρώτο έργο του ενός μεγαβάτ στη βιομάζα, άλλο ένα λίγο μικρότερο. Έρχονται δύο ακόμα έργα, τρία, το ένα πάλι στο ένα μεγαβάτ, αλλά πάνω από το ένα μεγαβάτ τίποτα δεν έρχεται. Ναι. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, έτσι. Η βιομάζα έχει το μειονέκτημα ότι θέλει πολύ μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, για να φτιάξουμε ένα μεγαβάτ ηλεκτρισμού με το συμβατικό τρόπο της καύσης, χρειαζόμαστε περίπου από 12 μέχρι 16-17 χιλιάδες τόνους το χρόνο. Όταν λέμε περίπου βιομάζα, εννοούμε τώρα ότι άχυρο, ηλίανθο. Εννοούμε οτιδήποτε είναι, ναι, βέβαια, οτιδήποτε είναι πολυματικό μέσα από τις τροφές, από τα οργανικά κτλ. Και από τα δάση και οτιδήποτε μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εκεί ψάχνουμε τη βιομάζα. Ναι. Και λέτε λοιπόν ότι επειδή αυτό απαιτεί πολύ μεγάλο όγκο πρώτης ύλης, βιομάζας, ας πούμε, που να είναι είτε να την βρούμε ως υπόλοιμα είτε να την καλλιεργήσουμε, αυτό είναι αντικίνητρο. Είναι μια ακριβή, ας πούμε. Είχα κάνει ένα πολύ προχειρό υπολογισμό. 500 κιλοβάτ βιομάζα θέλανε περίπου 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το χρόνο, ναι. Άρα είναι μεγάλος ο χώρος. Και ταυτόχρονα είναι ένα δύσκολο αντικείμενο. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιους λέβητες. Είναι μια μικρή βιομηχανία. Δουλεύει 24 ώρες. Για να παράξει χρήματα και να είναι καλή απόδοση, θα πρέπει να δουλεύει στο 24ωρο. Άρα χρειάζεται βάρδιες. Έχει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα σύνθετο τεχνικό θέμα. Πρέπει λοιπόν οι επενδυτές να είναι σχετικοί. Μάλιστα. Αυτό λέτε ότι είναι ο βασικός λόγος. Και δεν έχουν τη βιομάζα. Και δεν την έχουν και σε καλή τιμή. Ναι, προφανώς. Ακόμα και αν ήταν να τη βρουν δηλαδή, δεν την έχουν σε καλή τιμή. Ναι. Στον τομέα της, αυτό που λέτε εσείς που έχετε δει, ας πούμε, από την δουλειά σας, δηλαδή το να χρησιμοποιήσει κανείς, ας πούμε, ήδη γραμμές παραγωγής στη βιομηχανία, προκειμένου ότι έχει ως υπόλοιμα εκεί πέρα στη γραμμή παραγωγής να το ξαναχρησιμοποιήσει για την παραγωγή ηλεκτρισμού, εκεί τι γίνεται? Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο καλή εφαρμογή της βιομάζας. Προσωπικά για την Ελλάδα δηλαδή, και βλέποντας και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, θεωρώ ότι η καλύτερη περίπτωση για τη βιομηχανία είναι αν έχει υπόλοιπο από βιομάζα μέσα από τη διεργασία της. Παραδείγματος χάρη, αν ήταν βιομηχανία ροδάκινο, θα μπορούσε να έχει υπόλοιπο από το κουκούτσι της. Μάλιστα. Αυτό εάν χοντρικά. Μπορεί να το κάψει σε υπάρχοντες λέβητες βιομάζας και να φτιάξει ρεύμα μέσα από συμβατικές μηχανές organic ranking cycle. Αυτό να δούμε καταρχάς ποιες βιομηχανίες θα μπορούσε να αφορά, να μου πείτε. Και δεύτερον, ας πούμε, αν τεχνικά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι αποδοτικό. Καταρχάς, δηλαδή, μου είπατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ροδάκινο. Έτσι, αυτό έχει εξαντληθεί από ό,τι ξέρω, δηλαδή, ήδη στη Βέρεια, την περιοχή που έχουν τα πιο πολλά ροδάκινα, πολλές τοπικές βιομηχανίες προμηθεύονται αυτή την πρώτη ύλη και χρησιμοποιούν λέβητες βιομάζας. Mm. Αυτοί θα μπορούσαν να πάνε ένα ακόμα βήμα και να φτιάξουν ρεύμα, αλλά στο συμβατικό τρόπο τον ORC δεν υπάρχει περίσχυση αυτού του υλικού. Υπάρχει όμως σε άλλες. Υπάρχει σε βιομηχανίες τροφίμων. Μάλιστα. Έχουν υπολοιματικό φλοιού. Αυτή την υπολοιματικό φλοιού, λίγο καιρό πριν που την είχα ψάξει, τη χρησιμοποιούσαν για πολύ φτηνούς και ευτελείς τρόπους. Δεν τους είχε μπει στο μυαλό ότι μπορούσε να καεί αυτή η υπολοιματικότητα στους λέβητες βιομάζας που ήδη έχουν. Γιατί όσες βιομηχανίες έχουν υπολοιματικότητα βιομάζας από τη διεργασία τους, έχουν ήδη προμηθευτεί λέβητες βιομάζας. Άρα είναι πολύ εύκολο γι' αυτό. Αυτές λοιπόν οι βιομηχανίες έχουν ήδη το λέβητα βιομάζας. Το χρησιμοποιούν και για τις θερμικές τους ανάγκες. Για τις θερμικές ανάγκες. Α, και λέτε, ας πούμε, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω. Για την ηλεκτροπαραγωγή. Ακριβώς. Δηλαδή ο ίδιος λέβητας θα δουλέψει πιο σκληρά, θα χρησιμοποιήσουν περισσότερη πολυματικότητα αντί να τη δώσουν κάπου αλλού. Και αν θα δουν αν τους συμφέρει. Και την ηλεκτροπαραγωγή αυτή να την πουλήσουν με βάση όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο στο σύστημα. Έτσι, στον λαγιέ, ναι. Όπως πουλάει, ας πούμε, και ο παραγωγός από φωτοβολταϊκά το ρεύμα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Το κριτήριο για μένα είναι ένα εκεί. Είναι αν αυτή η πολυματική βιομάζα που έχει μπορεί να γίνει πέλετ ή όχι. Γιατί αν μπορεί να γίνει πέλετ, τότε επειδή όλοι έχουν μπει μέσα στο ρυθμό του πέλετ, θα νιώσουν ότι μπορούν να βγάλουν πιο εύκολα χρήματα εκεί. Να πάει να πουλήσει πέλετ. Να στείλει τη βιομάζα του για πέλετ. Αυτό είναι μια πιο σύντομη, πιο εύκολη οικονομικά επένδυση. Αλλά οι περισσότερες βιομηχανίες, το υπόλοιπο που έχουν, δεν πάει για πέλετ. Μάλιστα. Αυτό τεχνικά λοιπόν, αυτή η λύση που μελετάτε και που έχετε εφαρμόσει σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η λύση τεχνικά είναι μια σχετικά εύκολη λύση? Για τη βιομηχανία δηλαδή, υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, πλέον σήμερα είναι μια εύκολη. Μια τέτοια εφαρμογή για τη βιομηχανία είναι πολύ εύκολη. Γιατί φανταστείτε ότι η βιομηχανία έχει ήδη το λεύτερο βιομάζας, άρα έχει το προσωπικό, έχει τους τρόπους να τροφοδοτήσει, έχει τις ταινίες μεταφοράς, έχει τις ταινίες να βγάλει τη στάχτη έξω από την κάψη της βιομάζας. Όλα αυτά δουλεύουν ήδη για τη βιομηχανία. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται η επιπλέον βιομάζα που σήμερα πηγαίνει κάπου αλλού,
έτσι, τη διαθέτουν κάπου, να τη χρησιμοποιήσουν για το δικό τους σκοπό. Θα κάνουμε μια τέτοια εφαρμογή τώρα, που πραγματικά είναι εύκολη για τη βιομηχανία. Γιατί αυτό δουλεύει τώρα τρεις βάρδιες για να βγάλει τα χρήματα. Άρα η βιομηχανία το έχει το προσωπικό ήδη. Η επένδυση είναι εύκολη. Ακουμπάς πάνω στο Λέβητα βιομάζας που έχουν, παίρνεις επιπλέον θερμότητα που παράγει ο Λέβητας και τον πηγαίνει στη γεννήτρια που φτιάχνει το ρεύμα. Αυτές οι κινήσεις, αυτές οι επενδύσεις είναι επιδοτούμενες, μπορεί κανείς ας πούμε να ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό ή τα λοιπά? Ναι, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση, όταν μπουν στον αναπτυξιακό νόμο, έχουν δύο θέματα. Το ένα, μπορούν, βέβαια μπορούν. Έχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι μειώνεται η αποζημίωση που παίρνουν από την πράσινη ενέργεια, αντί για 198 ευρώ τη μεγαβατόρα πάει στα 180. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουν κάποιο βάθος χρόνου. Δηλαδή πρέπει να συμπέσουν οι αδειοδοτήσεις τους μαζί με τα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου. Ναι. Επειδή τα κονδύλια, επειδή συνήθως το υπόλοιπο που έχει η βιομηχανία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή μπορεί να είναι 2.000 τόνους, 4.000 τόνους, 3.000 τόνους, κάπου εκεί είναι συνήθως και εξαρτάται και από τη θερμογόνο δύναμη που έχει. Έχω την εντύπωση ότι η καλύτερη περίπτωση είναι leasing από τις τράπεζες. Οι τράπεζες μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Τώρα που μπήκατε στον τομέα του πώς χρηματοδοτεί κανείς με τη διαπένδυση, είναι μεγάλου ύψους επενδύσεις αυτές? Για να φτιάξει κάποιος, συνήθως όταν έχει κάποιος 3-4.000 τόνους, θα μπορέσει να φτιάξει περίπου 250 κιλοβάτ ισχύ την ώρα για ένα χρόνο. Αυτό συνήθως θα έχει μια επένδυση 700-800.000. Και θα είχε ένα payback. 700-800.000. Συνολικά, ναι. Δηλαδή ναι. Να πάει η βιομηχανία στο Λέβητα που έχει και να προσθέσει ό,τι δίκτυα χρειάζονται μέχρι και τους μετασχηματιστές για να. Αυτή η περίπτωση που μου λέτε τώρα είναι, ας πούμε, μια τυπική περίπτωση. Μια τυπική κατάσταση. Μια τυπική κατάσταση. Άρα δεν μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες είναι μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ, ας πούμε, βατό σε επίπεδο βιομηχανιών. Ακριβώς, ακριβώς. Και συμπληρωματικό στο εισόδημα. Και η απόδοση. Δεν θα ξεπεράσει τα 2,5 χρόνια payback. Λιγότερο από 2,5 χρόνια στο payback. Δηλαδή σε 2,5 χρόνια. Αυτή, όταν φτιάξει 250 κιλοβάτ και μπορούσε να τα παράγει σταθερά, θα είχε αιτήσει έσοδα περίπου 400.000 το χρόνο. Άρα μια επένδυση που έκανε 800.000 μείον κάποια έξοδα. Αυτό που μου περιγράφεται είναι κάτι πολύ ελκυστικό. Πολύ ελκυστικό. Γιατί, για τη βιομηχανία, για τη βιομηχανία η οποία ήδη έχει, είπαμε, Λέβητες βιομάζες. Δεν έχω, εκτός και εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω την αίσθηση όμως ότι πραγματικά αξιοποιείται μια τέτοια λύση μαζικά. Είναι, σωστά, έτσι. Δεν χρησιμοποιείται. Σε πολλές περιπτώσεις η πολυματική βιομάζα απλώς πετιέται. Πετιέται δηλαδή σε αιρέματα, δεν θέλουν να τη βλέπουν. Ας πούμε ό,τι κάναν παλιά βιομηχανίες που ασχολήσαμε με το βαμβάκι. Τώρα το καίνε. Οι πρώτες εγκαταστάσεις ήταν τέτοιου τύπου. Υπάρχει πολυματικότητα μεγάλη από το τι φτιάχνουμε από τον πυρήνα του λαδιού, που είναι δύσκολος, αλλά τεχνικά δεν είναι δύσκολος για όλους. Υπάρχουν βιομάζες, απλώς δεν μπαίνουν μέσα στον κόπο να ψάξουν την τεχνική λύση. Ναι, σε ξένες χώρες αυτές οι λύσεις είναι εφαρμοσμένες. Στην Ισπανία τώρα ανακοινώθηκε καινούργιες προσπάθειες με το λάδι, με το υπόλοιπο του λαδιού. Ή ξέρω εγώ, όλες οι βιομηχανίες οι οποίες δουλεύουν ξηραντήρια, παραδείγματος χάρη, και είναι η δική τους υπολοιματικότητα για να φτιάξουν ρεύμα. Στην Ελλάδα τώρα ξεκινάμε σε αυτό. Πιστεύω ότι η βιομηχανία είναι λίγο κλειστή στην Ελλάδα, δηλαδή λίγο φοβάται τον ανοιχτή προς τα έξω. Και πρέπει ταυτόχρονα όταν πας να μιλήσεις να βρεις το σωστό άνθρωπο ή πρέπει αυτός να σε προσεγγίσει. Έτσι, και να μην φοβούνται τις καινούριες τεχνολογίες. Είναι μια πολύ όμορφη τεχνολογία και πολύ καλή για αυτούς. Μια πολύ ωραία ενίσχυση. Ναι, καλά, επειδή η βιομηχανία, οι επιχειρηματίες στη φύση τους είναι να αναζητούν βέλτιστες λύσεις και για την παραγωγικότητά τους και για να μειώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και για να αυξήσουν, ας πούμε, τα έσοδά τους. Για τη βιομηχανία αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει άλλη μια κατηγορία που ήθελα να πω, ότι υπάρχουν βιομηχανίες που αγοράζουν βιομάζα. Δεν έχουν δική τους πολυματικότητα. Ναι, ναι. Για αυτές υπάρχει άλλη τεχνική λύση. Αν αυτές οι βιομηχανίες που αγοράζουν βιομάζα, τώρα επειδή η βιομάζα που αγοράστηκε είναι ακριβή. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο με μια βιομηχανία που είχε υπολοιματικότητα στη δική της βιομάζα, που την είχε φτηνή. Αυτή η βιομηχανία πιθανά να έχει άλλη πρόταση. Υπάρχουν, αν οι βιομηχανίες αυτές με το Λέβητα βιομάζας φτιάχνουν ατμό, τότε υπάρχουν λύσεις με αυτά που ονομάζονται steam expanders, δηλαδή με τουρμπίνες ατμού, με τις οποίες μπορούν να παράξουν πάλι ρεύμα. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, περίπτωση. Μάλιστα. Και επειδή είναι πολλές αυτές οι βιομηχανίες, ίσως να είναι και πιο ενδιαφέρον για αυτές. Εντάξει, βεβαίως, ας πούμε, τεχνικά τώρα εμείς δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Σωστά, είναι. Να ξέρουν ότι υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, ότι υπάρχουν αυτές τις τεχνικές λύσεις. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα φώτα που μας δώσατε και συνεχίζουμε εμείς, αγαπητοί φίλοι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τη συνέντευξη του κύριου Αρμόδιου Βοβού στον Θοδωρή τον Παναγούλη. Πάμε να δούμε τα διεθνή θέματα τώρα, Θοδωρή. Σε δύο θα εστιάσουμε, Ρωσία και Σαουδική Αραβία. Ξεκινήσουμε πρώτα από τη Ρωσία με ελληνικό ενδιαφέρον. Με ελληνικό ενδιαφέρον, ακριβώς. Μαθαίνουμε ότι, τι λένε οι Ρώσοι, εμείς θα παραδίδουμε το αέριο για τους Ευρωπαίους στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τι γίνεται. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε λέει, κοιτάξτε εσείς Ευρωπαίοι, να φτιάξετε τους δρόμους μέσω των οποίων θα οδεύσει πλέον, ας πούμε, το αέριο που εγώ θα σας παραδίδω στα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Νότια Ευρώπη. Μια κίνηση πολύ σημαντική από την πλευρά του Πούτιν, δείχνει καλή διάθεση. Και λέει, βρείτε τα εσείς για το πώς θα πάρετε το αέριο από τους εναλλακτικούς δρόμους στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι μια δήλωση που έκανε αυτή που έχουμε επιλέξει ως είδηση, Λουκά. Είναι μια δήλωση που έκανε ο Μετβέντεφ ο ίδιος. Και είπε ότι επειδή εμείς την Ουκρανία θέλουμε εν τέλει, μετά από όλες αυτές τα πέρα δόθε και τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες, τις παραβιάσεις των συμφωνιών κτλ. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εταίρος μας. Ναι. Χωρίς να έχουμε την εξάρτηση από την Ουκρανία. Και επειδή, ας πούμε, το σύμφωνο που έχουν με την Ουκρανία οι Ρώσοι λήγει το 2019, λένε ότι εμείς έχουμε πλέον πάρει, το είπε ο Μετβέντεφ, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να φέρουμε το ρωσικό αέριο, χωρίς να περνάει από την Ουκρανία, στην Τουρκία. Είναι αυτό το σχέδιο που ανήγγειλε ο Πούτιν από την Άγκυρα, όταν είχε έρθει, ας πούμε, και όταν είχε επισκεφθεί, Την Τουρκία. Θα το φέρουμε λοιπόν το αέριο που προορίζεται για την Νότια Ευρώπη, θα το φέρουμε στην Τουρκία, θα το παραδίδουμε ουσιαστικά στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από εκεί και πέρα, λέει, έχετε ένα χρόνο μέχρι το 2019, ίσως και νωρίτερα, θα είναι έτοιμος ο Ρωσοτουρκικός, φτιάξτε αγωγούς. Εδώ λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, διότι εμείς, μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιο σχεδιασμό, όπως ξέρεις, είχαμε τον ITGI, ο οποίος, ας πούμε, είχε σταματήσει επειδή προκρίθηκε ο ΤΑΠ ως αγωγός που θα φέρει, ο αγωγός του νότιου διαδρόμου, ως αγωγός δηλαδή που θα φέρει το αζέρικο αέριο, αλλά δεν είχαμε άλλο σχεδιασμό για ρωσικό αέριο. Τώρα καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το παιχνίδι είμαστε πολύ μέσα γεωγραφικά. Μα καταρχάς έχουμε το ρόλο κλειδί πλέον. Γεωγραφικά, ναι. Δηλαδή, εφόσον εδώ θα έρχεται το αέριο, θα περάσει υποχρεωτικά από την Ελλάδα. Τώρα θα πάει, ας πούμε. Η πύλη για την Ευρώπη βόρεια, θα είμαστε εμείς. Ναι, θα πάει βόρεια, θα πάει, ας πούμε, δυτικά για να περάσει στην Ιταλία. Πάντως, ας πούμε, πλέον το σύστημα όλο αναδιατάσσεται με την Ελλάδα όχι μόνο στα λόγια και στις ευχές, αλλά πραγματικά να έχει κεντρικό ρόλο. Πάμε τώρα στη Σαουδική Αραβία, όπου μετατίθεται κατά 8 χρόνια το πρόγραμμα της πράσινης ενέργειας, ναι. Προφανώς με τα νέα δεδομένα του πετρελαίου, έτσι, ναι, το τιμό, ναι, του πετρελαίου. Ναι, ναι. Η Σαουδική Αραβία, η οποία, παρότι είναι από τους μεγαλύτερους παίχτες στον πετρέλαιο, παραγωγούς, ας πούμε, πετρελαίου, είχε ένα πρόγραμμα για πράσινη, για ηλιακή ουσιαστικά ενέργεια, το οποίο ήταν 109 δισεκατομμύρια. Λέει, αυτό θα κάλυπτε μέχρι το 2023 το 1 τρίτο περίπου των αναγκών τους σε ρεύμα. Και αυτό ήταν για να εξοικονομούν πετρέλαιο, να πουλάνε στις αγορές. Και βεβαίως, ας πούμε, να αυξάνουν το χρόνο χρήση των αποθεμάτων τους. Τώρα ανακοίνωσαν ότι πάνε 8 χρόνια πίσω. Εξέλιξη η οποία προφανώς, ας πούμε, συνδέεται με τα νέα δεδομένα στις τιμές των πετρελαίων. Τα οποία δεδομένα επηρεάζονται απολύτως, να μην πω καθορίζονται, από τη στάση της Σαουδικής Αραβίας. Αραβίας. Η οποία είπε, εγώ ας πάει και στα 20 και στα 30 δολάρια, δεν θέλω να χάσω μερίδια στις αγορές. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, Θοδωρή. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, μετά το αποτέλεσμα και των εκλογών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ από μένα.